Λοιπόν, εδώ είμαστε για το δεύτερο μέρος της κουβέντας που έχουμε εδώ στο φιλόξενο χώρο της Μητρόπολης Σταγόνων και Μετεώρων με τον Σεβασμιότατο, τον κύριο Θεόκλητο. Να πάμε λίγο, Σεβασμιότατε, να μας πείτε και τις προσωπικές σχέσεις που έχετε. Νομίζω έχετε μια πολύ ανθρώπινη φιλία ετών με τον Μητροπολίτη Τρίκης και Σταγόνων, τον κύριο Χρυσόστομο. Μάλιστα, πρόσφατα επισκεφτήκατε και την Μητρόπολη, βρεθήκατε και με τον προηγούμενο, τον Αλέξιο. Αυτό θέλω να το συνδέσουμε λίγο με το γεγονός πως παλιά ήταν μία ενιαία και διέρητη Μητρόπολη, ναι. Τρίκης και Σταγόνων. Τώρα έχουμε Τρίκης και Σταγόνων, Σταγόνων και Μετεώρων. Νομίζω πως θα παίξει πολύ σημαντικό ρόλο, αυτή είναι η εκτίμησή μου, και για την πορεία των δύο Μητροπόλεων, ακόμα και αυτή η προσωπική φιλία που έχετε, προς το καλύτερο πάντα. Βέβαια. Ξέρετε ότι ένα νομό, όπως είναι ο νομός Τρικάλων, ο οποίος είναι ο δεύτερος νομίζω νομός σε έκταση της Ελλάδος, είναι τιμή να υπάρχουν δύο Μητροπόλεις. Και με τον Χρυσόστομο, τον αδελφό, τον Μητροπολίτη Τρίκης, είμαστε γνωστοί και μας έχει συνδέσει η απλότητά του. Η απλότητά του και η αγάπη που έχει μέσα στην ψυχή του αυτός ο άνθρωπος, πραγματικά είναι ένας άνθρωπος ο οποίος με το που θα σε δει αμέσως σου ανοίγει την καρδιά του και σου δείχνει ότι είναι απλός, ταπεινός και άνθρωπος της αγάπης. Αυτό πριν καιρό πολύ μας συνέδεσε και όταν έμαθε αυτός ότι ενδέχεται πρώτα, αν θέλει ο Θεός, να είμαι εγώ ο γείτονάς του και άμεσος όμορος Μητροπολίτης, ήταν τόσο πολύ η μεγάλη χαρά του που συνέχεια έπαιρνε τηλέφωνο κάθε μέρα και του λέω άσε να γίνει, του λέω μην παίρνεις, του λέω τόσο είναι αυτή. Και μάλιστα ο άνθρωπος, σας λέω, με έχει υποχρεώσει με την συμπεριφορά του. Εδώ μου επιτρέπετε να πω την προσωπική μου μαρτυρία. Εγώ τον ρωτούσα γενικά για όλους τους υποψηφίους, όποιον ξέρει, γιατί μιλάμε συχνά, και για εσάς μου είχε πει τα καλύτερα λόγια. Πραγματικά ήταν έτσι πολύ ζεστός στα σχόλια, ναι, που έχει κάνει για εσάς. Είναι και τα λέει όλα αυτά γιατί είναι καλός αυτός. Γι' αυτό τους βλέπει όλους καλούς και το έχω ξαναπεί. Και πιστεύω ότι επειδή είμαστε έτσι δύο άνθρωποι οι οποίοι γνωριζόμαστε και είμαστε, πιστεύω, όπως είπατε και εσείς προηγουμένως, ότι εκπέμπουμε σχεδόν στο ίδιο μήκος κύματος, ότι όλα θα πάνε πάρα πολύ καλά και εδώ θα είμαστε όμορφα και αγαπημένοι και οι δύο, και ο κόσμος και το χαίρεται και οι κληρικοί το χαίρονται. Άλλωστε δεν έχουμε να μοιράσουμε τίποτα. Αυτό ακριβώς. Και επιτρέψτε μου εδώ να πω πως επειδή ακριβώς οι δύο Μητροπόλεις δεν έχουν να μοιράσουν τίποτα, ακριβώς, τους ενώνουν πάρα πολλά, ακριβώς, δεν τους χωρίζει σχεδόν τίποτα. Και εδώ θέλω και για την ιστορία να πω πως έγινε τεράστιος αγώνας από το Μακαριστό Σεραφείμ και από τους φορείς για να μετατραπεί σε μόνιμη η προσωπαγής Μητρόπολη. Όμως μια τελευταία πινελιά έβαλε η Μητρόπολη Τρίκης και Σταγόνων. Ναι, βέβαια. Γιατί αν δεν έβαζε την υπογραφή της. Δεν γινότανε. Αυτό το λέω γιατί δεν είναι γνωστό στο ευρύ κοινό. Βέβαια. Πως είχε την ευλογία και της Μητρόπολης Τρίκης και Σταγόνων. Και είναι ένας ακόμα για μένα, αν θέλετε, ένα ακόμα γεγονός που δείχνει ότι αυτές οι δύο Μητροπόλεις έχουν πολλά που τους ενώνουν και μπορούν πραγματικά να κάνουν πολλά μαζί. Ακριβώς αυτό που λέτε, έτσι είναι. Αν δεν ήταν ο Μητροπολίτης Τρίκης και Σταγόνων Χρυσόστομος να υπογράψει, δεν θα είχε γίνει η Μητρόπολη αυτή η προσωποπαγής, δεν θα είχε γίνει και Μητρόπολης. Και αυτό με την ευλογία μόνιμη και τον προηγούμενο Μητροπολίτη του. Εννοείται, όλα ξεκίνησαν από τον Αλέξιο, εννοείται, και πιστεύω ότι και έτσι είναι, δηλαδή ότι τελική εντολή και επιθυμία ήταν του Αλεξίου, αλλά δεν πρόλαβε, το έκανε ο διάδοχός του Χρυσόστομος που ήταν και επιλογή του γέροντος Αλεξίου. Μου επιτρέπετε, ο Μητροπολίτης Μεσσηνίας με την ευλογία του ήθελε να σας προωθήσει και να γίνετε κι εσείς Μητροπολίτης. Ο Αλέξιος με πολύ μεγάλη χαρά προώθησε τον Πρωτοσύγκυλο. Βλέπουμε δηλαδή ότι, και μακάρι αυτό να συνεχιστεί, ότι υπάρχουν πάρα πολλοί Μητροπολίτες οι οποίοι ουσιαστικά δημιουργούν και μια διάδοχη κατάσταση. Να θεωρούσουμε ότι είναι το νέο πνεύμα αυτό, τα νέα ήθη και έθιμα, με την καλή έννοια το λέω, της Εκκλησίας. Ναι, κοιτάξτε, αυτό συνέβη εδώ στη Μητρόπολη Τρίκης με τον Χρυσόστομο.
ο Μεσσηνίας με μένα είναι διαφορετικό. Δεν είναι, είναι αυτός που σε όθησε. Αλλά πάντα πρέπει να έχεις έναν Μητροπολίτη, τον Μητροπολίτη σου δηλαδή, αυτόν που ανήκεις, ο γέροντά σου δηλαδή, για να μπορέσει να σε προωθήσει. Αυτός δηλαδή είναι αυτός που θα σε προτείνει στην Ιερά Σύνοδο, στον Αρχιεπίσκοπο πρώτα που είναι ο πρώτος της Ιεράς Συνόδου, και σιγά σιγά στους άλλους αρχιερείς που θα σε γνωρίσει, που θα σε κυκλοφορήσει, ούτως ώστε να σε μάθουν οι άλλοι, να δουν αν αξίζεις, να δουν το έργο σου, να δουν αν είσαι καλός, ούτως ώστε να σε ψηφίσουν αύριο μεθαύριο, που θα σε εκλέξουν ανάμεσα στους άλλους τους υποψηφίους. Στην περίπτωση βεβαίως του Μητροπολίτου Τρίκης εδώ, του Χρυσοστόμου, ήταν η επιθυμία του γέροντά του, του πρώην Μητροπολίτη του Αλεξίου, κάτι ανάλογο και εις διαδοχή του. Και αφού λοιπόν τον είδαν ποιος είναι ο Χρυσόστομος, είδαν δηλαδή ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος θα συνεχίσει το έργο του γέροντος Αλεξίου, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος θα επιτύχει σαν Μητροπολίτης, και τον εξέλεξαν με μεγάλη χαρά για να είναι σήμερα αυτός. Τώρα να υποθέσουμε πως θα κάνετε κοινά πράγματα, θα υπάρχει μια κοινή πορεία. Πέρα από το καθαρά έτσι λειτουργικό, σας είδαμε εσάς στην υποδοχή, εκτέλεσε τον Εσπερινό, ναι, νομίζω στον Άγιο Νικόλαο, όταν ήταν η εικόνα της Παναγίας της Σούμελα. Δηλαδή θα έχετε, φαντάζομαι, κάποια κοινά έτσι σημεία. Θα έχουμε πορεία. Γιατί το έχουμε συζητήσει μάλιστα με τον Μητροπολίτη Τρίκη στο Χρυσόστομο, έχουμε συζητήσει για πολλά πράγματα, τα οποία σιγά σιγά πιστεύω να αρχίσουμε να τα πραγματοποιούμε. Μάλιστα. Απλά ωραία. Είναι πολύ λίγος ο χρόνος ο δικός μου εδώ που έχω, και πρέπει να είμαι εδώ τώρα, ξέρετε, κάθε μέρα όλος ο κόσμος περνάει εδώ να με χαιρετήσει. Είναι λογικό. Να σας βάλω λοιπόν ένα δύσκολο. Δήμος Καλαμπάκας, μάλιστα, δεύτερος σε έκταση σε όλη την Ελλάδα. Αχανής δήμος. Πραγματικά, και να θέλει κάποιος να τον περπατήσει, όχι με τα πόδια, και με αυτοκίνητο να πάει, μια μέρα δεν του φτάνει. Αυτό νομίζω ότι με την καλή έννοια θα σας δημιουργήσει ένα πρόβλημα. Δυσκολεύει την όποια έτσι παρουσία σας, σε επαφή με τον κόσμο, και όχι μόνο στην πόλη της Καλαμπάκας, αλλά και στα χωριά. Υπάρχουν πάρα πολλά ορεινά χωριά, ημιορεινά χωριά, χωριά που κατοικούνται μόνο το καλοκαίρι, με τις ιδιαιτερότητές τους. Είναι δηλαδή δύσκολος δήμος, αλλά και δύσκολη Μητρόπολη από αυτή τη μεριά. Κοιτάξτε να δείτε, η αλήθεια είναι ότι έχει έκταση, αλλά όχι τόση έκταση όσο έχουν άλλες Μητροπόλεις μεγάλες, οι οποίες είναι πολύ πολύ μεγάλες έκταση και με πολλά απομακρυσμένα χωριά. Όμως αυτό συμβαίνει και εδώ στον Δήμο της Καλαμπάκας, στη Μητρόπολη μας, αλλά όλα να τα γυρίσεις σε ένα διάστημα δεν μπορείς. Όλα θα γίνουν σιγά σιγά. Πηγαίνω ήδη, να σκεφτείτε, τα πρωινά είμαι, μέχρι το μεσημέρι είμαι στο γραφείο, και αμέσως μετά πηγαίνω σε επισκέψεις σε μοναστήρια. Πρώτα έχω γυρίσει όλα τα μοναστήρια, τα έχω επισκεφθεί, έχω πάει σε μερικά χωριά, και όσο περνάει ο καιρός τώρα μετά τις γιορτές θα πάω σχεδόν σε όλα τα χωριά. Και το καλοκαίρι εννοείται ότι είναι αυτά τα καλοκαιρινά χωριά που λέτε, που έχουν πολύ κόσμο, και εκεί θα βρίσκομαι όλο το καλοκαίρι. Ωστόσο όμως να σας πω ότι για μένα δεν υπάρχουν καλοκαιρινά και χειμερινά χωριά, γιατί και 10 άτομα που μένουν σε ένα χωριό τώρα το χειμώνα, και 5 να μένουν και ένας να μένει, για μένα είναι ένας άνθρωπος της εκκλησίας μου, είναι ποιμνιό μου, και πρέπει να ενδιαφερθώ γι' αυτόν, πρέπει να πάω να τον εδώ, ας έχει χιόνι, ας έχει κρύο, ας έχει οτιδήποτε θέλει, αρκεί αυτός που βρίσκεται εκεί και εγώ είμαι υποχρεωμένος να πάω να τον δω. Και έτσι δεν έχω προβλήματα, αν είναι και μακριά, αν είναι οτιδήποτε άλλο. Όλα με καλή θέληση. Άρα σιγά σιγά θα πάτε και να λειτουργήσετε και σε εκκλησίες που είναι σε χωριά, ανεξάρτητα με τον πληθυσμό, ανεξάρτητα με την απόσταση. Βέβαια. Πότε υπολογίζετε ότι θα κάνετε αυτές τις... Τώρα από την μέρα που ήλθα μέχρι και την Κυριακή μεθαύριο λειτουργώ μέσα στην Καλαμπάκα, δηλαδή στις ενορίες της Καλαμπάκας. Η τελευταία ενορία είναι αυτή την Κυριακή που θα πάω στον Άγιο Κωνσταντίνο. Μετά τα Χριστούγεννα πια όλες οι γιορτές και οι Κυριακές θα είναι στα χωριά που γιορτάζουν, οι γιορτές εκεί που γιορτάζουν δηλαδή τα χωριά, αλλά και τις Κυριακές σε κάποια άλλο χωριά. Πρώτα θα αρχίσω εδώ από τα γύρω-γύρω της Καλαμπάκας και θα επεκτείνομαι σιγά σιγά στα υπόλοιπα. Μάλιστα. Ποιοτικά, είπατε μόνοι σας προηγουμένως πως είστε πολύ ικανοποιημένος όσον αφορά το προφίλ, την προσωπικότητα των ιερέων της Μητρόπολης. Ποσοτικά, αριθμητικά, καλύπτεται η Μητρόπολη? Όχι.
Όχι, δεν καλύπτεται και ξέρετε ότι εμείς βέβαια μπροστά σε άλλες Μητροπόλεις είμαστε πολύ καλά. Υπάρχουν και άλλες Μητροπόλεις που έχουν κενά πάρα πολλά. Αρκεί να σας πω ότι στην Μεσσηνία έχουμε 40 κενά. Για φανταστείτε λοιπόν 40 ενορίες άδειες, τι γίνεται το Πάσχα, τα Χριστούγεννα και το καλοκαίρι. Εδώ δεν έχουμε τόσα κενά. Ωστόσο όμως έχουμε. Και πιστεύω ότι με την καλή τη θέληση τη δική μου, με την να πλησιάσουν νέοι, να γίνουν κληρικοί, ούτως ώστε να πληρώσουμε αυτές τις ενορίες, οι οποίες είναι κενές και μας δημιουργούν ένα πρόβλημα. Η αλήθεια είναι αυτή. Είπατε προηγουμένως για την επαφή που έχετε με τον απλό κόσμο και ότι κάθε μέρα έχετε επικοινωνία με τους επίσημους, τους φορείς, συλλόγους, το Δήμο, την Περιφερειακή Ενότητα. Το επίπεδο των επαφών σας και των σχέσεων ποιο είναι? Είναι και αυτό, είναι σε πολύ καλό επίπεδο, μπορώ να πω άριστο. Ήδη ο Δήμαρχος της Καλαμπάκας, ο κύριος Συνάνης, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι και αυτός απλός άνθρωπος, ανοιχτός άνθρωπος, και μάλιστα έχουμε μια πολύ 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 καλή συνεργασία. Τον αισθάνομαι ότι είναι πάρα πολύ κοντά μου και μάλιστα επικοινωνούμε συχνά, και επειδή κάποια πράγματα εγώ δεν τα γνωρίζω, είδατε εδώ στην πόλη γιατί είμαι πολύ νωρίς, με παίρνει τηλέφωνο, με ενημερώνει, μου λέει ότι σεβασμιότατε πρέπει να κάνετε εκείνο ή είναι το άλλο, αυτό συμβαίνει έτσι, και τον ευχαριστώ, και μάλιστα και τώρα τον ευχαριστώ πάρα πολύ για την καλή του την καρδιά και για την καλή του διάθεση της συνεργασίας, αλλά και με όλους τους άλλους φορείς. Έχουν έρθει εδώ από όλους τους συλλόγους και από παντού, και από την πολιτεία και από ιδιωτικούς συλλόγους, και με έχουν χαιρετήσει, έχουμε μιλήσει, έχουμε συνεργαστεί και αποβλέπουμε στο μέλλον σε μια πάρα πάρα πολύ καλή σχέση και συνεργασία. Κρατώ αυτό που είπατε προηγουμένως, θα μιλήσουμε βέβαια σε λίγο για τα μετέωρα, για τα μοναστήρια. Η Σταγόνια Μετεώρων, η Μητρόπολη, έχει πραγματικά να καυχέται για πάρα βέβαια πολλά αξιόλογα μοναστήρια. Βέβαια. Από έτσι τον Αγίον Θεοδόρων, του Βιτουμά, Σταγιάδες, πάρα πολλά μοναστήρια και με πλούσια πνευματική και εκκλησιαστική δράση που ξεχωρίζουν. Και βέβαια να πω ότι και ο Μακαριστός Σεραφείμ είχε δώσει ιδιαίτερη βαρύτητα σε αυτά τα μοναστήρια. Ακριβώς. Όταν ενθρονίστηκα, στο λόγο της ενθρονίσεώς μου είπα ότι εν Κυρίω καυχόμαι για τα ιερά μοναστήρια της επαρχίας μου. Πρωτίστως βεβαίως για τα ιερά μετέωρα, έτσι, που είναι το κόσμημα όλης της Ελλάδος. Και μην ξεχνάτε ότι μετά το Άγιον Όρος είναι η δεύτερη μοναστική πολιτεία στην Ελλάδα. Είναι λοιπόν τα μετέωρα και είναι μοναστήρια τα οποία είναι εκτός μετεώρων, όπως είναι αυτά από τα οποία αναφέρατε. Κάποια από αυτά. Κάποια από αυτά. Είναι πολλά. Είναι πολλά και είμαι χαρούμενος και αισθάνομαι ευλογημένος που βρίσκονται στην Μητροπολιτική μου περιφέρεια, και γι' αυτό το πρώτο που έκανα από την πρώτη μέρα που ήλθα, κάθε απόγευμα να επισκεπτόμουν τα μοναστήρια αυτά. Πήγα λοιπόν και στα πιο απομακρυσμένα και είδα τις μοναχές, τους μοναχούς, μίλησα μαζί τους. Είναι πνευματικοί άνθρωποι όλοι. Πραγματικά, τι να σας πω, εντυπωσιάστηκα από την απλότητά τους, την πνευματικότητά τους, αλλά εντυπωσιάστηκα και από τα μοναστήρια που είναι τόσο παλιά, τόσο διατηρημένα, ανακαινισμένα από τον Μακαριστό τον Σεραφείμ, αλλά και τους μοναχούς που βρίσκονται εκεί και με πόση αγάπη περιβάλλουν ακόμα και τα κτίρια και το περιβάλλον, τον περιβάλλοντα χώρο. Και αυτό τους εύχομαι όπου πηγαίνω, μακάρι ο Θεός να φωτίσει ανθρώπους, να είναι μαζί με τους μοναχούς, να αυξηθούν τα μοναστήρια, να αυξηθεί ο αριθμός των μοναχών, για να μην σβήσουν αυτή η ιστορία που χαρακτηρίζει όχι μόνο την περιοχή, αλλά πιστεύω ότι είναι ένα κομμάτι της ιστορίας της Ελλάδος. Μην ξεχνάμε τα Ιερά Μετέωρα, ότι είχαν σχολεία, είχαν πόσους ανθρώπους έχουν βοηθήσει και ακόμα βοηθούν βεβαίως. Από τα Ιερά Μετέωρα ξεκίνησε, θα μπορούσε να πει κανείς, και ο προηγούμενος Αρχιεπίσκοπος, ο Χριστόδουλος, ο Μακαριστός Χριστόδουλος, στη Μονή του Βαρλάμ. Βέβαια, βέβαια. Να πάμε λοιπόν στα μετέωρα. Τα μετέωρα είναι άρρηκτα συνδεδεμένα με την περιοχή της Καλαμπάκας, στην πόλη και όχι μόνο. Και από θρησκευτικής πλευράς, αλλά και από οικονομικής πλευράς. Είναι τυχεροί οι κάτοικοι εδώ της περιοχής που έχουν τα μετέωρα. Αν το δούμε, όπως το είπατε, ως φάρος Ορθοδοξίας, μοναστική κοινότητα, μοναδική εκτός Αγίου Όρους, αυτό και μόνο
δείχνει τη μοναδικότητά του. Αν το συνδυάσουμε βέβαια και με τους βλάχους τους επιβλητικούς, είναι μοναδικό από όποια πλευρά και να το δει κανείς. Να δώσουμε λίγο έτσι το μήνυμα από καθαρά θρησκευτικής πλευράς των μετεώρων και τι προσδοκάτε εσείς και πώς ακριβώς έτσι σκοπεύετε να κινηθείτε όσον αφορά τη μοναστική κοινότητα. Κοιτάξτε, τα μετέωρα είναι, όπως το είπατε και εσείς, ένας φάρος της Ορθοδοξίας. Είναι τα μοναστήρια εκείνα τα οποία διατήρησαν την πνευματικότητα στην περιοχή και ακτινοβολούν την θρησκευτικότητα σε όλη αυτή την περιοχή. Είναι τα μοναστήρια τα οποία συντηρούν πνευματικά όλη εδώ την περιοχή και πρέπει να τα διαφυλάξουμε όσο το δυνατόν να παραμείνουν τα μοναστήρια των μετεώρων τα οποία γνωρίζουμε. Ξέρετε ότι έχουν τροφοδοτήσει το Άγιον Όρος. Από το Μεγάλο Μετέωρο έχουν φύγει και από άλλα μοναστήρια έχουν φύγει τόσοι και τόσοι μοναχοί που έχουν μείνει, που έχουν πάει στο Άγιον Όρος και έχουν διαπρέψει. Βλέπετε ότι στα μοναστήρια που πήγανε ο πατήρ Αλέξιος, ας πούμε, στην Ξενοφόντος, έχει 70 τόσους και παραπάνω μοναχούς. Στη Σιμονόπετρα που έχουν πάει έχουν πόσους. Είναι παροικίες Τρικαλινών. Ακριβώς. Που αναφέρατε. Και αυτό είναι έπαινος για την περιοχή μας, έπαινος για τον νομό μας και έπαινος για τα μετέωρα. Λοιπόν, δεν είμαστε εμείς υποχρεωμένοι να κρατήσουμε τα μετέωρα, τα μοναστήρια των μετεώρων ζωντανά όσο μπορούμε. Γιατί να σας πω και κάτι, αν δεν υπήρχαν τα μοναστήρια πάνω στους βράχους των μετεώρων, οι βράχοι θα ήταν βράχοι. Θα ήταν απλά βράχοι, δεν ήταν τίποτα. Εάν τα μοναστήρια των μετεώρων δεν είχαν τους μοναχούς, δεν θα ήταν τίποτα. Θα ήταν εγκαταλελειμμένα κτίρια, ίσως συντηρημένα από το τουριστικό, από το Υπουργείο Πολιτισμού και θα ήταν κάποια κτίρια. Θα ήταν δηλαδή άψυχες πέτρες, άψυχα κτίρια και άψυχη βράχη. Τώρα την ομορφιά την παίρνουν από τους ανθρώπους, από τους μοναχούς, από αυτόν τον μοναχό που φοράει το τριμμένο το ράσο, που θα χτυπήσει το τάλαντο τη νύχτα και θα ακουστεί κάτω στην καλαμπάκα, από όταν θα ακούσουμε το σήμαντρο τη νύχτα 3 η ώρα και ξέρουμε ότι εκεί επάνω βρίσκονται αυτοί οι μοναχοί οι οποίοι προσεύχονται για μας εδώ και είμαστε κάτω από την σκιά των μοναστηριών που προσεύχονται όλη την ημέρα και όλη τη νύχτα για εμάς τους υπολείπους εδώ. Η πλειοψηφία θα προσυπογράψει αυτό που λέτε. Υπάρχει όμως και μια μερίδα που θα έλεγα ότι το βλέπει όπως ακριβώς το περιγράψα, δηλαδή σαν άψυχα βράχια, χωρίς να το συνδυάζει με την ιερότητα του χώρου και με τα μοναστήρια. Και πάρα πολλοί είναι αυτοί που θεωρούν ότι τα μετέωρα, πάρα πολύ δεν θα το έλεγα, αλλά υπάρχουν, είναι ένας τόπος για να κάνει όλη την αναρρίχησή του, για να κάνει την ολιβασία του, για να κάνει, βρε αδερφέ, τον τουρισμό. Αυτό κάπου συγκρούεται και έχει δημιουργήσει και κάποιες παρενέργειες, θα μπορούσα να πω. Ναι, ξέρετε τι γίνεται όμως. Δεν μπορούμε να τα κάνουμε όλα, δεν γίνεται. Πρέπει και κάπου να περιορίσουμε κάποια πράγματα. Δεν μπορούμε να τα δεχόμαστε όλα. Είναι τουριστικά. Είναι ωραίοι βράχοι για να ρίχησει. Τι είπα να πει αυτό. Και το Άγιον Όρος έχει ωραίες παραλίες για να πάει ο κόσμος να κάνει γυμνισμό, λέμε. Τι θα γίνει, θα το δεχτούμε. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Κάποια πράγματα έχουν, μάλλον όχι κάποια πράγματα, όλα τα πράγματα έχουν και ένα όριο. Κάποια πράγματα δεν τα παραβιάζουμε. Δεν γίνεται να κάνουμε κάποια πράγματα. Τα μετέωρα είναι αυτά. Ας πάνε κάπου αλλού να κάνουν την αναρρίχηση ή οτιδήποτε άλλο. Αυτά λοιπόν που βρίσκονται εκεί οι μοναχοί και στηρίζουν όχι μόνον πνευματικώς την κοινωνία, τη στηρίζουν και υλικώς. Γιατί δεν δεχόμαστε κάποια πράγματα, γιατί δεν σεβόμαστε την επιλογή κάποιων ανθρώπων, αλλά γιατί δεν σεβόμαστε και αυτά τα οποία υπάρχουν μέσα στην Ορθοδοξία μας και μέσα στην πίστη μας, την Ελληνοορθόδοξη. Γιατί να επηρεαζόμαστε από τους Δυτικούς, από τους Ευρωπαίους, από τους Ορθολογιστές, από τους Προτεστάντες, από όλους αυτούς που θέλουν όλα να τα καταργήσουν, που τα έχουν κάνει όλα ένα. Δεν είναι όλα ένα. Δεν είναι όλα το ίδιο. Υπάρχουν όρια. Υπάρχουν όλα μέχρι ενός σημείου. Τώρα μου περιγράφετε ότι θα πρέπει και συμφωνώ μαζί σας κάποια στιγμή, όπως είναι αυτή εδώ η βράχη που είναι όρθιοι, να ορθώσουμε κι εμείς το δικό μας, ο καθένας προσωπικό ανάστημα, σε αυτό που περιγράψετε και ουσιαστικά είναι η λεγόμενη παγκοσμιοποίηση. Βέβαια. Και που
Ίσως μόνο η Ορθοδοξία είναι αυτή που μπορεί να την κρατήσει ως ανάγχωμα. Πρέπει να κρατήσουμε αυτά τα οποία έχουμε. Δεν διαπραγματευόμαστε μερικά πράγματα. Πρέπει να, ακριβώς όπως το είπατε, να ορθώσουμε το ανάστημά μας όπως είναι η βράχη, να σταματήσουμε κάποια πράγματα. Δεν γίνεται να τα κάνουμε όλα. Σας είπα προηγουμένως, υπάρχει και το Άγιον Όρος. Έχει ωραίες παραλίες, έχει ωραία φύση, έχει ωραία κτίρια. Τι θα γίνει, θα ανταλωτριώσουμε? Αύριο μεθαύριο θα έρθουν από τη Γερμανία, θα έρθουν από την Αγγλία, θα έρθουν από κάποιο μέρος του κόσμου και θα πούνε γιατί οι γυναίκες να μην μπουν μέσα. Ποιος το απαγορεύει? Εμείς θέλουμε να μπούμε. Και επειδή το θέλουν, πρέπει να μπουν. Υπάρχουν κανονισμοί, υπάρχουν όρια, αλλά υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονται εκεί από αιώνες, οι οποίοι πρέπει να σεβαστούμε την επιθυμία τους και αυτό το οποίο έχουν επιλέξει. Και στο κάτω-κάτω να σας πω, κάθε τόπος, κάθε κράτος έχει τα ήθη και τα έθιμά του. Δεν μπορούν να γίνονται όλα ένα μοσαϊκό. Δεν μπορούν να είναι όλα ένα συμπίλημα. Ας κρατήσει, παραδείγματος χάρη, η Ιταλία την κουλτούρα της και τον πολιτισμό της, ας κρατήσει η Ελλάδα τις συνήθειές της. Δεν γίνονται κάποια πράγματα να ανακατεύουμε. Συμβαζόνται πώς απαντά και τι θέση παίρνει η Μητρόπολη σε σχέση με την τεράστια οικονομική κρίση και με το γεγονός ότι δυστυχώς αυξάνεται ο αριθμός των πτωχών, των νεοπτωχών και στην περιοχή τη δική σας εδώ. Κοιτάξτε να δείτε. Είστε βέβαια πολύ μικρό χρονικό διάστημα για να μπορείτε να το έχετε οργανώσει αυτό που λέω, αλλά ήδη υπάρχει. Αυτά συμβαίνουν σε όλη την Ευρώπη και όταν μιλάμε για την Ελλάδα βεβαίως αυτό το βλέπουμε και το ζούμε καθημερινώς όλοι οι άνθρωποι, έτσι. Το ζούμε και βλέπουμε τους συνανθρώπους μας, τις δυνατότητες που είχαν πριν και τις δυνατότητες που έχουν τώρα και τις δυνατότητες που θα έχουν αργότερα, γιατί όπως πάμε γίνονται και χειρότερα τα πράγματα. Οπωσδήποτε η Εκκλησία έχει μεριμνήσει και μεριμνά διαρκώς για τα προβλήματα των ανθρώπων. Έτσι και η δική μας Μητρόπολη μεριμνά για τους ανθρώπους αυτούς. Έχουμε την κοινωνική αλληλεγγύη, έχουμε το φιλόπτωχό μας, έχουμε οτιδήποτε συμβαίνει ξαφνικό γεγονός, η Μητρόπολη το αντιμετωπίζει. Ήδη τώρα εδώ στην πόλη μας εχθές κάει και ένα σπίτι, καλέσαμε τους ανθρώπους, αύριο τους περιμένω, την οικογένεια αυτή, για να μπορέσουμε να την παραμυθίσουμε, όπως λέμε, να δούμε τι ανάγκες έχει, να τις βρούμε ένα κατάλημα να μείνει και όλους τους άλλους ανθρώπους που έχουν το ίδιο πρόβλημα, την οικονομική κρίση δηλαδή, προσπαθούμε με κάθε τρόπο να τους παρηγορήσουμε όσο, σύμφωνα με τις δυνατότητες που έχει κάθε τοπική εκκλησία. Επειδή φτάνει στο τέλος αυτή η κουβέντα, θέλω λίγο να πάμε στην αρχή, στον κύκλο. Ξεκινήσατε από το χωριό Άμμος, κάνατε ένα κύκλο και ολοκληρώσατε εκεί τη τελευταία λειτουργία. Το έργο σας το ολοκληρώσατε εκεί, αφήσατε ίσως κάποια θέματα που θα θέλατε να τα έχετε κλείσει? Ποτέ δεν ολοκληρώνεται ένα έργο, το έργο ενός κληρικού. Κάθε μέρα προσπαθεί να κάνει και περισσότερο. Κάθε μέρα ανοιχνεύει τις ψυχές των ανθρώπων και προσπαθεί να τις παρηγορήσει, προσπαθεί να τις ξεκουράσει. Επομένως το έργο δεν τελειώνει ποτέ. Σίγουρα δεν τελείωσα εκεί και πιστεύω όμως θα το συνεχίσω εδώ. Άγιες πέρυσι των Χριστουγέννων, με ιδιαίτερα θα έλεγα συναισθήματα και μηνύματα και από ανθρώπινης πλευράς αλλά και από θρησκευτικής πλευράς. Γέννηση του Θεανθρώπου με πολλαπλά μηνύματα. Το δικό σου μήνυμα ποιο είναι για αυτές τις ημέρες? Το δικό μου μήνυμα για αυτές τις ημέρες είναι το μήνυμα που μας φέρνει η γέννηση του Χριστού. Τίποτε άλλο από αγάπη. Ξέρουμε ότι ο Χριστός κινήθηκε από αγάπη και έγινε από Θεός, έγινε άνθρωπος για να σώσει το ανθρώπινο γένος, για να σώσει τον άνθρωπο, να τον λυτρώσει από τα κακά, από τα δεινά, από τη δυστυχία. Και δεν μπορεί να είναι και το δικό μας μήνυμα τίποτε άλλο εκτός από αγάπη. Η αγάπη είναι αυτή η οποία θα σώσει τον κόσμο. Η αγάπη είναι αυτή η οποία ομορφαίνει την καρδιά του ανθρώπου, την κάνει και γλυκαίνει και έτσι γίνεται ένας πόλος έλξης και για τους άλλους ανθρώπους. Ξέρετε, δεν ξέρω αν σας έχει αξιώσει ο Θεός να συναντήσετε άνθρωπο του Θεού, Άγιο άνθρωπο που λέμε. Ξέρετε, αυτοί όπως ήταν ο Άγιος Παΐσιος, ο Άγιος Πορφύριος, όλοι αυτοί οι άνθρωποι, δεν χρειάζεται να σου πούνε ότι είναι Άγιοι. Το καταλαβαίνεις όταν τους αντικρίζεις. Όταν κάθεσαι δίπλα τους,
αισθάνεσαι τη χάρη του Θεού η οποία σε πλημμυρίζει. Αισθάνεσαι ότι αυτός ο άνθρωπος δεν είναι σαν τους άλλους ανθρώπους. Σε κοιτάει στα μάτια και σε συγκλονίζει. Σου χαμογελάει και σε εχμαλωτίζει. Αυτή είναι η αγάπη που βγάζει η ψυχή του. Αν λοιπόν έχουμε την αγάπη μέσα μας και γίνουμε σαν αυτούς τους ανθρώπους, πέστε μου, δεν θα σωθεί ο κόσμος. Δεν θα σταματήσει η τρομοκρατία, δεν θα σταματήσει το έγκλημα, δεν θα σταματήσουν όλα αυτά τα οποία τραβάει η πατρίδα μας αλλά και όλος ο κόσμος. Αν είχαμε έναν τέτοιον άνθρωπο δίπλα μας, δεν θα γινόμασταν κι εμείς. Γι' αυτό λοιπόν το λόγο, αυτό λέω, ότι πρέπει να αποκτήσουμε μέσα μας βαθιά την αγάπη. Εάν η αγάπη του Θεού μας πλημμυρίσει, τότε όλα θα είναι εύκολα και όλα θα γίνουν σωστά. Σεβασμιότατε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο που μας διαθέσατε, για την κουβέντα που είχαμε. Φεύγω κι εγώ έτσι με γεμάτες μπαταρίες από καλά. Την κουβέντα που είχαμε. Είχαμε μιλήσει πολλές φορές στο τηλέφωνο, αλλά πρώτη φορά είναι που σας βλέπω και κουδιάζουμε από κοντά. Θα την ξανακάνουμε τη συζήτηση. Όποτε θέλετε. Με θέματα περισσότερο πνευματικά μετά από λίγο χρονικό διάστημα. Θέλω να ευχαριστήσω εσάς και τους συνεργάτες σας εδώ. Μας υποδέχτηκαν με πολύ έτσι θέρμη για την φιλοξενία. Να είστε καλά, καλές γιορτές να έχετε. Επίσης, να είστε καλά, καλά Χριστούγεννα, και στους τηλεθεατές σας εύχομαι ο Θεός να τους χαρίζει υγεία και ό,τι καλό και αγνό ποθούν. Χρόνια πολλά και να είσαστε πάντοτε καλά και ευλογημένοι. Κυρίες και κύριοι, κάπου εδώ θα σας αφήσουμε. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Να είστε καλά, γεια σας.